Καταρχήν σας ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους, γιατί είναι όντως δύσκολες οι εποχές αυτές που εσείς περισσότερο από όλη την ελληνική κοινωνία τις βιώνετε, γιατί είστε μέσα σε αυτή τη μάχη της πανδημίας και με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εδώ στο ΚΑΤ, αλλά και όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή, όπου έχουμε πάει, ειλικρινά σας το λέμε, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, παντού ακούμε αυτή την γραμμή αγωνίας από όλους αυτούς, από όλους εσάς δηλαδή, που είστε επικεφαλής αυτής της μάχης, στην πρώτη γραμμή του αγώνα, γιατροί, νοσηλευτές, διευθυντές κλινικών, για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και φυσικά αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, εμείς έχουμε κάνει τρία άμεσα μέτρα. Γιατί οι κυβερνητικές ευθύνες βέβαια είναι τεράστιες, είναι και διαχρονικές. Δεν φτάσαμε ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο εδώ. Ήταν μια ολόκληρη πολιτική, επιλογές συγκεκριμένες που οδήγησαν εδώ το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό που υπάρχει τέλος πάντων, σε αυτό τέλος πάντων επίσης το σύστημα το οποίο ζούμε. Και αυτή τη στιγμή, εάν δεν επιταχθεί άμεσα ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, ώστε να εξευρεθούν και κλίνες, να εξευρεθεί προσωπικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, αν δεν γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και άλλων ειδικοτήτων που τον χρειάζονται τα νοσοκομεία, εάν δεν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί με ασφάλεια σε όλη τη χώρα, με περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, με περισσότερα και στη διάθεση του πληθυσμού και του εμβολιασμού των και άλλων εμβολίων που είναι διαθέσιμα σήμερα, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε εύκολα αυτή την κατάσταση. Και φυσικά όλα εδώ, σε όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές οι θεωρίες που μιλούσαν, τα λέγαμε και πριν στη διοίκηση, και στις περιόδιες που κάνουμε σε τμήματα, η άποψη ότι μπορεί να συνυπάρξει ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα υγείας, ότι ο ένας μπορεί να βοηθάει τον άλλο, αρκεί να είναι πυλώνας ο δημόσιος ή τέλος πάντων να δίνεται περισσότερη χρηματοδότηση στο δημόσιο και να αναπτύσσεται περισσότερο από ότι ο ιδιωτικός. Δεν ισχύει. Δημιουργούν αυταπάτες, δημιουργούν ψεύτικες ελπίδες, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει. Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει, έτσι κι αλλιώς, ότι σε αυτή την επιλογή γέρνει η κατάσταση προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Γιατί εκεί είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου, εκεί είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι όμιλοι, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται πρωτίστως για το τι θα βάλουν στην τσέπη τους, για την κερδοφορία τους και πώς θα επενδύσουν. Εκεί είναι η διαπλοκή και η σύνδεση επίσης με άλλους ισχυρούς μονοπωλιακούς ομίλους διεθνώς, πλέον σε αυτή την καπιταλιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά, όπως τη λένε, και πάει λέγοντας. Και βεβαίως όλο και αποδυναμώνεται το δημόσιο σύστημα υγείας.